Κοινό το θέμα στα δύο τραγούδια των Μεταξάδων που ακολουθούν. Είναι παραλλαγές της παραλογής του τραγουδιού του ακριτικού κύκλου της αναγνώρισης του ξενιτεμένου. Ως γνωστόν, τόποι της αναγνώρισης η Βρύση, το Πηγάδι και ο Αργαλιός. Στο πρώτο, η αναγνώριση γίνεται στον Αργαλιό, όπου ο σύζυγος παρουσιάζεται ως πραγματευτής, ενώ στο άλλο, στη Βρύση, ως καβαλάρης. Μαλαματένιος Αργαλιός και συντυφένιο, φιλτισένιο δηλαδή χτένι, και ένα κορμί αγγελικό κάθεται και υφαίνει. Εγύφαινε και ξύφαινε και όλο βροντολογούσε. Πραγματευτής νε πέρασε και την καλημερνάει. Καλημερά σου, κόρη μου, καλώς τον ξένο που ήρθε. Θα σε ρωτήσω, ξένε μου, θα σε καλοξετάσω. Κόρη, μα αν είσαι ανήπαντρη, γυναίκα να σε κάνω. Εγώ δεν είμαι ανήπαντρη γυναίκα να με πάρεις. Έχουν άντρα στην ξενιτιά τώρα 12 χρόνια. Και αν δεν φανεί και αν δεν γουστεί, καλόγρια θα γίνω. Στο τέλος έρχεται η αναγνώριση, όπως και στην αρχική παραλογή. Στο δεύτερο τώρα η αναγνώριση γίνεται στη Βρύση. Ήρθ, κόρη, μία άνοιξη, ήρθε το καλοκαίρι, πάντα πουλάκια στη βοσκή και όμορφε στη Βρύση. Παίρνω κι εγώ τα γλίουρου, εννοεί το γρήγορο άλογο, και πάω να το ποτίσω. Νιβρίσκω κόρνα που γιουμίζ, κόρη που σκαμαγιάζει. Τ' έχουν κόρη μου τα μάτια σου και είναι δακρυσμένα. Ναι, έχουν άντρα στην ξενιτιά τώρα 12 χρόνια. Να ακόμα δυο τον καρτερό και ύστερα καλογρεύω. Κόρη μου, εγώ είμαι ο άντρα σου, εγώ είμαι και ο καλό σου. Αρχίζει η γνωστή στοιχομηθεία για σημάδια σπιτιού, αυλή και κορμιού. Εκεί πλέον αναγνωρίζεται ο σύζυγος που έλειπε τόσα χρόνια στα ξένα και οι δυο τους αγκαλιάστηκαν και σαν κεριά σβηστήκαν. Και στα δυο αυτά τραγούδια κύριο θέμα η συζυγική πίστη, όπως αντιλαμβάνεστε. Υπενθυμίζω ότι προσωποποίηση αυτής της συζυγικής πίστης, αφοσίωσης, αγάπης και αυτοθυσίας απαντάται στο πρόσωπο της Άλκης της, κόρης του Πελία, γιού του Ποσειδώνα και βασιλιά της Ιολκού. Όταν ο σύζυγός της Άδμητος, με απόφαση της Αρτέμιδας, επρόκειτο να πεθάνει, προσφέρθηκε η ίδια να τον αντικαταστήσει. Την επανέφερε βεβαίως στη ζωή ο Ηρακλής. Μία αυτού του περιστατικού γίνεται στις Ευμενίδες του Αισχύλου, όπου αναφέρεται και το μυθολογούμενο ότι ο Απόλλων παραπλάνησε, εξαπάτησε τις μοίρες με κρασί και πέτυχε από αυτές την αντικατάσταση του ετοιμοθάνατου Αδμήτου από την Άλκηστη. Από αυτό το μύθο προήρθε και η παροιμία Αλκίστηδος αναβίωσης, που φανερώνει το απίθανο και το αδύνατο. Πάμε στα τραγούδια. Μαλαματένιος αργαλιός και συντυφένιο χτένι.